Πάμε βαθιά. Γεια και χαρά! Είμαστε εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα και μέσα από το κανάλι του στο YouTube, αυτό το κανάλι, στο The Home of Αγιουρβέδα. Έτσι, εγώ και η υπόλοιπη επιστημονική μας ομάδα μελετούμε την επιστήμη αυτή απλά και πρακτικά. Είμαι η Σοφία Παπαδοπούλου, χημικός στην ακαδημαϊκή μου παιδεία, θυμίζω σε όσους ίσως δεν γνωρίζετε, που μελετώ και περιώνω το σύστημα αυτό, το παραδοσιακό ιατρικό αυτό σύστημα, σχεδόν σε όλη την ενήλικη ζωή μου. Και όταν λέμε απλά και πρακτικά, πραγματικά το εννοούμε, όχι λέγοντας θεωρίες, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε σε βιβλία, να δείτε άπειρες πληροφορίες, 30 εκατομμύρια αποτελέσματα θα δείτε αν γκουγκλάρετε τη λέξη Αγιουρβέδα. Ή σε βιβλία, όπως είπα πριν, πολλά από τα οποία τα εκδίδουμε εμείς ήδη και συστήνουμε σίγουρα να μπορείτε παράλληλα να τα έχετε και να τα διαβάζετε όποτε και όταν χρειαστεί. Το κυριότερο όμως είναι να τα εμπειριώνουμε, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε να εμπειριώνεται αυτή η γνώση πρακτικά. Άλλωστε από την ετυμολογία της λέξης Αγιουρβέδα, Αγιού, Βέδα, όπως είχαμε πει, έτσι σημαίνει Αγιού, Υγεία, Ζωή, Βέδα, Βαθιά Γνώση, Επιστήμη, έτσι είναι, μεταφράζεται ελεύθερη η λέξη αυτή ως επιστήμη της ζωής. Δηλαδή, μελετάει όλους τους παράγοντες της ζωής, ποιοι παράγοντες μπορεί να είναι βλαβεροί, ποιοι ωφέλιμοι, έτσι και τρόπους και μεθόδους να μπορούμε να μαστορεύουμε τις όποιες δυσαρμονίες για να ζούμε ευτυχέστερες, μακροβιότερες και καλύτερες ζωές. Έχει, όπως λέμε, χαρακτηριστικά η επιστήμη αυτή, το παραδοσιακό ιατρικό αυτό σύστημα, αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που σε άλλες χώρες εφαρμόζεται καθαρά ιατρικά, σε άλλες χώρες φιλοσοφικά, σε άλλες χώρες ένα μίξ. Έχει λοιπόν το λεγόμενο εσωτερικό του κομμάτι και το λεγόμενο εξωτερικό του κομμάτι. Το λεγόμενο εξωτερικό του κομμάτι έχει να κάνει με μια εφαρμοσμένη, ειδικά σε κάποιες χώρες που το επιτρέπουν και έχουν την κατάλληλη υποδομή, κλινικές νοσοκομεία κλπ. Έχει το λεγόμενο εξωτερικό του λοιπόν κομμάτι και εκεί εφαρμόζεται σαν ιατρικό σύστημα, με νοσοκομεία, κλινικές, έτσι, και εκεί αντιμετωπίζονται και πολλές περιπτώσεις, ακόμα και πιο οξείες. Και σε άλλες χώρες εφαρμόζεται πιο εναλλακτικά, πιο έτσι, υποστηρικτικά. Έχει όμως και το εσωτερικό του κομμάτι, το οποίο δρά εξαιρετικά καταλυτικά. Γιατί πέρα από τα βότανα, τις βοτανοθεραπείες, τις τεχνικές, τις κούρες, έτσι, όλα αυτά που αντιμετωπίζονται στο εξωτερικό κομμάτι, στο εσωτερικό κομμάτι ο παράγων πνευματικότητα είναι παράγων θεραπείας. Και όταν λέμε πνευματικότητα, όχι με την έννοια της θρησκείας, πνευματικότητα είναι το διατάφτα, είπαμε και άλλη φορά, η θρησκεία είναι το μονοπάτι που μας βοηθά να γίνουμε πιο πνευματικά όντα. Όντας λοιπόν σύμφωνα με την επιστήμη της Αγιουρβέδα αλλά και με όλα τα υπόλοιπα ολιστικά θεραπευτικά συστήματα είμαστε και πνευματικά όντα, αν συνειδητοποιήσουμε δηλαδή αυτόν τον ανώτερο εαυτό μας και όσο μπορούμε να συνδεόμαστε με αυτήν την ανεξάντλητη πηγή υγείας, νιώτης, δύναμης, τόσο πιο υγιείς και ολοκληρωμένες ζωές θα έχουμε. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη, και ενώ αρχικά είχα σκοπό στο σημερινό επεισόδιο που αποτελεί συνέχεια των επεισοδίων «Γνωριμία με τα εργαλεία της Αγιουρβέδα», σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο είχα σκοπό να μιλήσω για συγκεκριμένα βότανα, το ασβαγκάντα, το μελισσόχορδο, το βαλσαμόχορδο, που βοηθούν πολύ στο άγχος, το πήρα λίγο διαφορετικά. Και θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτό την έννοια άγχους και κυρίως το άδειλο άγχους. Βέβαια να πω ότι για τα πληροφορίες γενικές για τα βότανα αυτά θα δείτε στην περιγραφή παρακάτω και ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο θα τα αναλύσουμε διεξοδικότερα. Επίσης εδώ να θυμίσω πως το κανάλι αυτό ξεκίνησε πριν περίπου 1,5 χρόνο. YouTuberίστες δεν είμαστε, απλώς γίνεται στα πλαίσια μιας καλύτερης επικοινωνίας μαζί σας. Και έτσι στην αρχή ξεκινήσαμε με μια σειρά γνωριμία με την επιστήμη της Αγιουρβέδα. Ήμασταν σχετικά τυπικοί με τα δεδομένα του YouTube, δηλαδή περίπου 2 φορές το μήνα είχαμε κάποια επεισοδιάκια. Τελευταία λίγο το χάσαμε, αλλά ξέρετε, ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή,
να θυμηθώ λίγο, ένα βιβλίο νομίζω λέγεται «Η μοναξιά είναι από χώμα». Το τελευταίο εξάμεινο είναι εποχή έντονων ανακατατάξεων και ξεκαθαρισμάτων, όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, πιστέψτε με ότι δεν χάσαμε επαφή, μαζέψαμε πολύ υλικό που ευελπιστούμε στα επόμενα επεισόδια θα καλύψουμε το όποιο κενό ίσως δημιουργήσαμε. Συνεχίζω λοιπόν. Αφορμή λοιπόν για αυτή την αλλαγή στη ροή ήταν η κουβέντα που είχα λίγο πριν έρθω τώρα εδώ με μια φίλη και εδώ μέλος της ομάδας μας, έτσι που με εξηγούσε πόσο πολύ ωφελήθηκε παίρνοντας το Ασβαγκάντα, το Mood 8 που έχει μέσα μελισσόχορτο και B1, το Fatigue 8 που έχει το βαλσαμόχορτο και όλα αυτά. Με ρωτούσε πόσο καιρό θα τα παίρνει, ξέρετε, και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή μου είπε ότι κάποια στιγμή δεν την έπιασε τόσο καλά, κάποιες άλλες στιγμές την πιάνουν καλύτερα. Και σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι όλα αυτά τα εργαλεία της βετονοθεραπείας, των τεχνικών, όλα αυτά δηλαδή τα εργαλεία που παίρνουμε απ' έξω, σαφέστατα βοηθούν. Και βοηθούν έτσι χωρίς να διαταράσουν τη ζωτική μας δύναμη, όπως ίσως γίνεται με κάποιες συμβατικές αγωγές. Ωστόσο, καταλήτη αποτελεί αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση από αυτό το εσωτερικό κομμάτι της Αγιουρβέδα. Και αυτό έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Και αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με το λεγόμενο ανώτερο εαυτό. Γι' αυτό και στα διάφορα εργαστήρια που διοργανώνουμε εδώ, θυμίζω ότι τα εργαλεία με τα οποία μαστορεύουμε τις δυσαρμονίες που αναφέρουμε πολύ συχνά σε αυτά, είναι τα κυριότερα, είναι η βοτανοθεραπεία, είναι τα προϊόντα, τα συμπληρώματα διατροφής και όλα αυτά, κάποιες αγιουρβεδικές κούρες, μασάζ, τεχνικές και αυτά και διάφορα εργαστήρια. Το σημαντικότερο για μένα εργαστήριο είναι το εργαστήριο του διαλογισμού. Και αυτό το δίνουμε δωρεάν, απολύτως δωρεάν. Γιατί θεωρώ ότι είναι μία γνώση που οφείλουμε να τη μεταφέρουμε. Το θεωρώ σαν ένα από τους σκοπούς μας αυτό. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το ανώτερο κομμάτι μας, με τον ανώτερο εαυτό μας. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε οι ρόλοι μας. Έτσι, μόνο όντας σε απόσταση από την καθημερινότητα θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε εμείς και να βοηθήσουμε μετά με τη σειρά μας να εξελιχθεί και το περιβάλλον γύρω μας. Θα είναι μεγάλη χαρά μας, λοιπόν, έτσι, να σας έχουμε στην παρέα αυτή και σε όλο το εργαστήριο, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το εργαστήριο του διαλογισμού, το οποίο ξεκινάει τον επόμενο μήνα και έτσι μας στέλνετε έτσι ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο μας δίνετε και επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, δεν θα ήταν απλώς κάποια βότανα ή τεχνικές που βοηθούν το άγχος, ούτε να αναλύσω τόσο το άγχος, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν άπειρες πληροφορίες, ειδικά στο διαδίκτυο. Αλλά κυρίως να τονίσω τον παράγοντο άδειλο άγχος. Και επειδή το βιώνω κι εγώ ίδια προσωπικά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, έτσι είναι αυτό το άγχος που το καταπιέζουμε. Δεν του δίνουμε σημασία. Και πολλές φορές, ίσως κάνοντας και όλα αυτά, δηλαδή παίρνοντας τα βοτανάκια μας, κάνοντας τις τεχνικές μας, θεωρώντας ότι ακολουθούμε μια πιο εξελικτική πορεία και όλα αυτά, ίσως πέφτουμε και σε μια παγίδα και δεν μπορούμε να δούμε το ότι αφήνουμε κάτι αχώνευτο, ότι αφήνουμε κάτι το οποίο δεν καταπίνεται. Και είναι αυτό το λεγόμενο άδειλο άγχος, το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε καν. Και αυτό σιγά σιγά μπορεί να λειτουργήσει σε πιο βαθιά επίπεδα από έναν απλό πονοκέφαλο ή από μία ίωση που θα εκδηλωθεί πιο έντονα κτλ. Εκεί κρύβονται μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Εκεί λοιπόν μπορούν να εκδηλωθούν ασθένειες σε πιο βαθιά επίπεδα του εαυτού. Έτσι, και αυτό μαστίζει περισσότερο την εποχή μας. Είτε λέγονται αυτά αυτοάνεσα, είτε λέγονται καρκινογεννήσεις, έτσι, είναι αυτά τα αχώνευτα, αυτά που δεν τολμούμε καν να τα αναγνωρίσουμε. Γιατί βλέποντας κάποια πράγματα πιο επιφανειακά, συνήθως έχουμε τα δεδομένα από το λεγόμενο συνειδητό μας κομμάτι και δεν πάμε στα πιο βαθιά μας κομμάτια, στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο ακόμα. Και αυτό γίνεται μόνο
προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με τα βαθύτερα κομμάτια μας, με το βαθύτερο εαυτό μας, με τον ανώτερο εαυτό μας. Γιατί τα πράγματα συνήθως δεν είναι όπως φαίνονται. Αν τα δούμε απλά και επιφανειακά, συνήθως παίρνουμε τα δεδομένα από το πιο συνειδητό μας κομμάτι. Τι βιώνουμε τώρα, τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων, έτσι, με βάση τα δεδομένα του τώρα. Από την εμπειρία μου, με την ανασχόλησή μου με το αγιουρβεδικό σύστημα και από τις πάμπολες συνεδρίες που κάνουμε παρέα με αγιουρβεδικούς γιατρούς, έχω δει πόσο σημασία δίνεται σε αυτά που δεν φαίνονται. Ήμουνα χαρακτηριστικά, θυμάμαι, σε μια συνεδρία με τον Dr. Venugopal, όπου ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν υπέρβαρη. Και σας παρακαλώ, βοηθήστε με, έχω κάνει τα πάντα, έχω πάρει και τα βότανα, διατροφή, μέχρι και δαχτυλίδι έχω βάλει, αυτό που βάζουν το ειδικό και εκεί περιορίζονται τα πάντα. Τίποτα, παχιάνω με τον αέρα. Και θέλω πάρα πολύ να δυνατήσω, θέλω να βρω ένα σύντροφο, να κάνω οικογένεια κτλ. Με έκανε εντύπωση ότι ο γιατρός σχεδόν δεν στάθηκε καθόλου, ούτε σε τι επέμβαση έκανε, ούτε τι πήρε, τι φάρμακα, τι δεν πήρε, τι τρώει, τι δεν τρώει. Πήγε κατευθείαν και τη ρώτησε πράγματα από το lifestyle, από τη ζωή της, από την παιδική της ηλικία. Δηλαδή, της κάλυψε λίγο το υποσυνείδητο, το ασυνείδητο. Προσπάθησε να συναντήσει αυτό που λένε τον ανώτερο εαυτό της και μέσα από εκεί να έρθει το πραγματικό μήνυμα. Μέσα στα απολογώ, μέσα από αυτή την κουβέντα φάνηκε ότι αυτή η κοπέλα είχε ένα δυνάστη πατέρα που την ήθελε υπερτέλεια και όταν δεν ήταν, ουσιαστικά την κακοποιούσε είτε λεκτικά είτε και σε υλικό επίπεδο. Όταν λοιπόν αυτή η κοπέλα μεγάλωσε, αυτό το πόρισμα βγήκε μετά, για κάποιο λόγο που είτε η ίδια είχε συνειδητοποιήσει, ουσιαστικά δεν ήθελε να κάνει καμία σχέση με ανδρικό φύλο. Όσο και να έλεγε στο συνειδητό της επίπεδο ότι ήθελε να δυνατήσει για να κάνει οικογένεια, στο υποσυνείδητο και στο συνειδητό της επίπεδο ουσιαστικά δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το ανδρικό φύλο, μην τυχόν ουσιαστικά και ξαναβιώσει όλη αυτή την κακοποίηση. Δηλαδή, στην πορεία της ζωής μας, ξεκινώντας φυσικά οι ρίζες είναι στα παιδικά βιώματα, δημιουργούνται μοτίβα. Τότε προσπαθούμε με τον όποιο τρόπο μπορούμε εκείνη τη στιγμή, με τις όποιες δυνατότητες έχουμε στην κάθε μας φάση, προσπαθούμε να βρούμε την κάθε φορά τρόπους άμυνας και προστασίας. Αυτό ο τρόπος, τη δεδομένη στιγμή μπορεί να μην είναι σωστός, αλλά πρόσκειται να μας προσφυλάσει. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται, από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται καν συνειδητό αυτό όλο το, δεν γίνεται συνειδητή αυτή η διαδικασία. Γίνονται τα λεγόμενα patterns, είναι οι πεποιθήσεις, είναι όλα αυτά που έχουν απαγειωθεί στο ασυνείδητο και στο υποσυνείδητό μας και ουσιαστικά εκεί κάπου βρίσκεται η θεραπεία. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε η συγκεκριμένη θεραπεία με την κοπέλα που σιγά σιγά έτσι ουσιαστικά σπάζοντας αυτά τα patterns, αυτά τα μοτίβα, αυτές τις πεποιθήσεις και μετά άλλα εργαλεία, βοτανοθεραπεία, τεχνικές, το διαλογισμός, γιόγκα, η έβρεση του αγιουρβεδικού τύπου, διατροφή, κίνηση, περιβάλλον, τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης, όλα αυτά σιγά σιγά βοήθησαν και η κοπέλα σήμερα έχει χάσει και μάλιστα μας πήρε προχθές τηλέφωνο πάνω από 15-20 κιλά και είναι πανευτυχής, αλλά όχι τόσο γιατί έχασε τα κιλά της, αλλά γιατί βρήκε τον εαυτό της. Σημασία λοιπόν μεγάλη έχει στην Αγιουρβέδα, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, το γνώθεις αυτόν. Να γνωρίζει, και όταν λέμε γνώθεις αυτόν, εννοούμε γνώθει το εαυτόν με κεφαλαίο το έψιλον. Και μέσα από αυτή τη βαθιά γνώση, και αυτό γίνεται αρχικά με το να βρούμε τον αγιουρβεδικό μας τύπο, όπως είπα πριν, τη δικιά μας μοναδική ιδιοσυγκρασία και στη συνέχεια τους παράγοντες που την κάνουν ισορροπημένη. Γιατί όπως είπαμε ο καθένας, στην Αγιουρβέδα μάλλον δεν μιλάμε για ασθένεια, αλλά ούτε καν για ασθένεια, για μια μονάδα. Ο καθένας είναι μια μονάδα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια στιγμή μια δυσαρμονία. Άρα το πρώτο στάδιο είναι καταρχήν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας,
Έτσι θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε το οτιδήποτε γίνεται γύρω μας, επομένως και το κάθε πρόβλημα ή πρόκληση που μας παρουσιάζεται. Στη συνέχεια, με ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας, να βρούμε τις λύσεις εκμεταλλευόμενοι, όπως είπα πριν, όλα αυτά τα εργαλεία. Και φυσικά να προχωρούμε πάντοτε με αυτή την ιδέα, το ότι είμαι μια αιώνια γαλήνια ψυχή, το Om Shanti, όπως λέμε χαρακτηριστικά, και ότι όλα όσα βιώνουμε και μας συμβαίνουν είναι απλά προκλήσεις για εξέλιξη. Είναι το σκαλοπάτι για να ανέβουμε στην ιδιτότητα, που αυτό άλλωστε αποτελεί και τον απότερο σκοπό σε αυτή μας την ενσάρκωση. Θα ήθελα να κλείσω με μία ιστορία που μαζί με το τηλεφώνημα της φίλης μας της Ειρήνης που με έκανε να αλλάξω έτσι λίγο τη σημερινή ροή, επίσης συνέργησε στο να μιλήσω έτσι λίγο διαφορετικά σήμερα. Είναι ιστορία που την άκουσα πάλι στο YouTube, απλώς θα ήθελα να τη μεταφέρω στο δικό μας κανάλι και να τη δούμε μέσα από ένα πιο αγιορβεδικό φίλτρο. Είναι ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός παιδιού 10 χρονών, που είχε ένα πρόβλημα με την ομιλία του, τράβλιζε, δεν μπορούσε να μιλήσει και στο σχολείο είναι και σκληρά τα παιδιά, το ξέρετε, το κοροϊδεύαν, το χλεβάζαν, οι δικοί του το πήγαν σε ψυχολόγους, σε γιατρούς, όλα αυτά που η σύγχρονη συμβατική προσέγγιση ορίζει. Του βάλαν και μια ωραία ταμπέλα, οριακή νοημοσύνη, το σταμπάραν εκεί από τα 10 του, 11 του χρόνια και το παιδάκι αυτό ήταν σε ένα περιθώριο. Κάποια στιγμή το παιδάκι αυτό, στην 5η Δημοτικού, είχε την τύχη και την ευλογία να αλλάξει δάσκαλο. Ο δάσκαλος αυτός, λοιπόν, το σήκωσε κάποια στιγμή στην τάξη. Το παιδάκι σηκώθηκε, τράβλιζε, εγώ τι να πω, τι να κάνω, έτσι τραβλίζοντας, τα παιδάκια από κάτω να κοροϊδεύουν, τα είχε χάσει. Συνεχίζει αυτός με μια έτσι έντονη αντιμετώπιση και του λέει, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί, και λέει το παιδάκι, μου είπαν ότι έχω, και δεν ήξερε κιόλας πώς να το πει, του βάλανε και τη στάμπα οι γιατροί, οριακή νοημοσύνη, κάπως το είπε έτσι με τον όρο. Και εκείνη τη στιγμή, ο δάσκαλος, πάλι με το σθένος του πραγματικού δασκάλου, ορίζει ησυχία στην τάξη και λέει σε όλη την τάξη να σταματήσει, και όχι απλώς να σταματήσει, αλλά ότι δεν θα πάρει κανένας άριστα στην τάξη αυτή, εάν το παιδάκι αυτό δεν πάρει άριστα. Και έδωσε μία συμβουλή, το λέω και δακρύζω, γιατί πραγματικά με συγκίνησε, στο παιδάκι αυτό να μην ακούσει ποτέ τη γνώμη των άλλων και να μπορεί να είναι σε επαφή με το δικό του ανώτερο εαυτό και να πιστέψει στον εαυτό του. Γιατί μέσα από την αυτογνωσία αυτό αποκτούμε, σεβασμό στον εαυτό μας και αυτοπεποίθηση. Και αυτή είναι η ασπίδα μας, αυτή η συναισθηματική μας ασπίδα που ουσιαστικά θα μας δώσει και τη σωματική μας ασπίδα παρά έξω. 30 χρόνια αργότερα γινόταν μια βράβευση από το National Geographic για έναν πολύ επιτυχημένο και διάσημο ντοκιμεντρίστα. Και σε αυτήν τη βράβευση είχαν μια live μετάδοση από έναν ηλικιωμένο κύριο που ήταν ο δάσκαλος αυτού του παιδιού. Όπως ίσως καταλάβετε, το παιδί αυτό πλέον ήταν ένας επιτυχημένος, πολύ επιτυχημένος, που βραβευόταν σε εκείνη την εκδήλωση. Και βγήκε και είπε σε αυτόν τον δάσκαλο, τον ηλικιωμένο, τον πλέον... ναι, τον ηλικιωμένο αυτό κύριο, ότι σου οφείλω τα πάντα που είμαι τώρα. Δεν ξέρω γιατί με συγκίνησε τόσο πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό να μπορεί κανείς όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί εκεί γίνονται τα patterns, εκεί στα παιδικά, σε αυτά τα ευαίσθητα παιδικά χρόνια. Έτσι, να μπορεί κανείς να δώσει αυτή την όθηση στο δενδράκι αυτό που μεγαλώνει και θέλει τους σωστούς πασάλους γύρω του, να είναι σωστή πάσαλη και να φυτρώσει ίσια, για να μην στραβομεγαλώσει. Γιατί μετά ταλαιπωρούνται και τα ίδια και οι ίδιοι σαν άνθρωποι ταλαιπωρούν και ανθρώπους γύρω και υπάρχει ένα πώς να το πω, ντόμινο,
που είναι πολύ πιο δύσκολο να το μαζέψουμε μετά. Ίσως συγκινήθηκα από αυτή την ιστορία, γιατί όπως σας είπα, αυτά τα 2 χρόνια είναι χρόνια που όλοι μας, αν θέλουμε να τα δούμε με τα μάτια αυτά της πρόκλησης, είναι πολύ έντονες οι προκλήσεις. Και επειδή και εγώ έχω ένα μικρό, έτσι, 13 στα 14 και βιώνω κάποια πράγματα και βλέπω ότι χωρίς να το θέλω μπορεί... Δεν λέω το κακό μεταχειρίζομαι με την έννοια την χονδροειδή, αλλά μέσα στην τρέλα μας, μήπως να σκεφτούμε, μήπως δεν δίνουμε τα σωστά στοιχεία στα παιδιά μας για να μεγαλώσουν σωστά. Και ότι ένας λόγος σωστός πόσο μπορεί να καθορίσει αυτές τις ευαίσθητες ψυχές. Στη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν που με κάναν και άλλαξε τελείως τη ροή. Παρ' όλα αυτά, στην περιγραφή από κάτω θα σας έχω για τα βοτανάκια, για να μην ξεχαστούμε και πρακτικά, έτσι και για το ασβαγκάντα και για το μελισσόχορτο και για το βαλσαμόχορτο, πληροφορίες πρακτικές, αλλά θέλω να σας μείνει λίγο αυτό σήμερα, αυτό το ιδιαίτερο, το εσωτερικό κομμάτι της Αγιουρβέδα, έτσι, να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον ανώτερο, με το δικό μας εαυτό, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να έχουμε αυτοσεβασμό, να καταλάβουμε ότι οι άχρηστες σκέψεις είναι ο εχθρός μας και αυτές έχουν να κάνουν με το παρελθόν, το μέλλον και τους άλλους. Om Shanti, είμαι μια αιώνια γαλήνια ψυχή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Namaste. Traveling.